Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πω κάτι. Να σε Αλεξιάδη, οπτοακουστικό υπερθέαμα. Οπτικοακουστικό υπερθέαμα, κύριε Πικίνη. Δεν το ευχαριστιόμαστε εμείς που είμαστε γυναίκες. Σας βλέπω πως ναι. Δεν. Τα λόγια είναι περιτά. Την ώρα που χωρίζουμε. Την ώρα που χωρίζουμε. Σε μισή ώρα θα χωρίσουμε έτσι και αλλιώς από καθένας στη δουλειά. Αλλά ξέρεις πόσο σημαντικό νομίζω για εσάς τις τραγουδίστρες να σας θαυμάσουν και οι γυναίκες. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Ναι. Είναι, πίστεψα. Γιατί οι άντρες είναι λογικό. Γιατί είναι και επικίνδυνο σε συνδυασμό, έτσι όπως είναι η Νάση. Εμείς οι γυναίκες είμαστε κακές. Που σημαίνει ότι υπάρχει πιο ωραία από μένα, ασχέτως αν αυτή είναι ή όχι, δεν έχει σημασία, ναι. Αυτό που πιστεύει για τον εαυτό της. Οπότε μπορεί να πει, είναι περίεργα τα ζευγάρια που πηγαίνουν να δουν και όλα αυτά, μπορεί να τη θαυμάσει, όχι δεν σημαίνει ότι την επιθυμεί, τη θαυμάζει απλώς. Και να πει πάρα πολύ ωραία, πάμε να φύγουμε. Γεια, χάλια είναι. Έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Εγώ δηλαδή στις μορφές που δούλευα, το έχω δει, το έχω ζήσει. Έτσι ακριβώς. Με ζευγάρια στο πρώτο τραπέζι να το κάνω αυτό. Εσύ δηλαδή έβλεπε στους πελάτες να φεύγουν, ε. Αυτό το λένε. Έχω δει συγκεκριμένο ζευγάρι να μαλώνει για την για τραγουδίστρια. Για την τραγουδίστρια, βέβαια. Τι τραβάτε και εσύ υπεύθυνη, πια και διάφοροι που δουλεύουν σε νυχτερινά κέντρα. Για πε, Λεωνίδα, δεν έχει. Αυτό το λένε και οι άντρες, όχι μόνο οι γυναίκες. Για τους άντρες, φαντάζομαι, τους τραγουδιστές. Ισχύει και για τους άντρες. Όχι, οι άντρες πιστεύω ότι είναι πιο καλοπροαίρετα άτομα. Εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο έτσι, κακιούλες και έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ... Μια χαρά είσαι, φωνάζουν πίσω. Ειδικά η Σταυρούλα είναι όντως μια χαρά. Εγώ, μ' αρέσει. Είναι υπεράνω. Βλέπω όμορφες γυναίκες. Όμορφες παρουσίες, είτε άντρες, είτε γυναίκες. Νάση, έχει τύχει ποτέ να έχεις διαπιστώσει πάνω από τη σκηνή, πάνω από το stage, από την πίστα, ότι κάποια σε κοιτάει λίγο έτσι βλοσιρά, μοχθηρά, έτσι, το έχω ζήσει, λέει, να το βλέπω, το βλέπω. Κοίταξε, τα, βλέπω τα βλέμματα, ξέρεις, που είναι λίγο, ξέρεις, τραγουδάω και είναι, ναι, έτσι, ξέρω εγώ, εσείς, μπορεί ναι, να είμαι πάνω από το τραπέζι, αυτό, ναι, ναι. Και, εντάξει, άλλη η κοπέλα, ας πούμε, να κοιτάζει αλλού. Οι όμορφες, έτσι, ξέρω, έχουνε. Από πάνω. Όχι, δεν το έχουνε. Όχι, οι όμορφες τραγουδίστες αντιμετωπίζουν αυτό. Το ζούνε. Και το ζούνε, γιατί ναι. Κατά καιρούς που έχω δουλέψει και εγώ υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων σε μαγαζιά, και κάθομαι, ας πούμε, στα πρώτα τραπέζια και βγαίνει μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια. Δεν λέμε ονόματα, δεν υπάρχει λόγο. Ακούστε τώρα. Ενώ η κοπέλα που τραγουδάει είναι Καλονή. Να είσαι Αλεξιάδη. Δεν θα βρεις τίποτα μεμπτό και τίποτα λάθος πάνω. Λες, η φύση εδώ πέρα έκανε πάρτι όταν την έφτιαχνε. Και ακούστε τώρα. Πολύ αδύνατη δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι. Πολύ αδύνατη δεν είναι. Αυτό το στήθος πρέπει να είναι πλαστική, δεν είναι δικό της. Πρέπει να έχει κυταρίδα. Εν τω μεταξύ πουθενά κυταρίδα. Πρέπει να έχει κυταρίδα και πού την βλέπουμε την κυταρίδα μέσα σου. Όχι, είναι το φόρεμα λίγο πιο κάτω από εκεί. Εκεί έχει κυταρίδα σίγουρα και αυτό φόρεμα είναι πιο μακριά. Ή άμα τη δεις το πρωί, ξέρω εγώ, θα σοκάρει. Ναι, αυτό το καλύτερο. Άδωφη, αυτή το πρωί πρέπει να είναι χάλια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άμα τη δεις το πρωί, άδωφη, αυτή θα τρομάξει. Θα το πούμε αυτό όμως. Εμείς την είδαμε και άδωφη πριν, ξέρω εγώ, και ήταν. Κούκλα είναι η κοπέλα τώρα, τι να λέμε. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι αυτό που λέω. Ο Θεός όταν την έφτιαχνε είχε μεγάλα κέρια. Πάρτι έκανε. Να σου πω, έχεις και μια αδελφή, έτσι. Ναι. Που είναι και εκείνη πολύ όμορφη. Γιατί κατά καιρούς την έχουμε δει σε κάποιες εκπομπές. Από παλιά βέβαια, εγώ θυμάμαι, δεν νομίζω να βγαίνει συχνά έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή την είχα δει. Με τι ασχολείται η αδελφή σου? Η αδελφή μου έχει τελειώσει ξενοδοχειακά και διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Να σου πω, τι λέει τώρα που είσαι αναγνωρίσιμη? Γιατί την αδελφή σου τη μάθαμε όταν ήσουν μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο Fame Story. Mm-hmm. Την είδαμε που ερχότανε, της κάναν κάποιες ερωτήσεις, από εκεί τη θυμάμαι. Ναι. Τώρα που εσύ πλέον είσαι αναγνωρίσιμη, είσαι τραγουδίστρια Νάση Αλεξιάδη, πώς το βιώνει η αδελφή σου και γενικότερα η οικογένεια, αλλά θέλω στην αδελφή σου να μείνουμε. Πολύ φυσιολογικά. Mm-hmm. Τι ξέρω, δεν έχει αλλάξει κάτι στην οικογένειά μας. Τίποτα. Ξέρω εγώ το ίδιο. Έτσι μου φαίνεται εμένα, όπως ήμασταν παλιά. Συγγνώμη. Έτσι είμαστε και τώρα. Θα πω εγώ κάτι πάλι, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Δεν μπορεί να μην έχουν αλλάξει πράγματα γύρω από την οικογένεια. Όχι μες στην οικογένεια, γύρω από την οικογένεια όμως σίγουρα, που μπορεί και να επηρεάσουν και μέσα την οικογένεια. Δηλαδή, ο κόσμος αλλιώς αντιμετωπίζει τη μαμά της Νάνσης Αλεξιάδη ή την αδελφή της Νάνσης Αλεξιάδη ή τους κοντινούς συγγενείς από ότι τους αντιμετώπιζε όταν η Νάνση Αλεξιάδη ήταν απλά ένα παιδί που πήγαινε στο σχολείο ή ένα παιδί που προσπαθούσε να κάνει κάποια πράγματα. Γιατί τώρα κάνει πράγματα. Ναι. Ναι, σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο. Όσον αφορά όμως την οικογένεια, η οικογένεια με τη μητέρα μου και την αδερφή μου, ας πούμε, δεν έχει αλλάξει κάτι μεταξύ μας. Τώρα τα γύρω-γύρω να έχουν αλλάξει λίγο. Είναι λίγο διαφορετικά. Πολύ. Το γνωστό που συμβαίνει, ξέρεις τι είναι, όταν γεύεις την αναγνωρισιμότητα, σε ξαναθυμούνται παλιοί συγγενείς, παλιοί φίλοι, που ήταν χαμένοι. Αιώνες, ναι. Χρόνια. Έχω χαρακτηριστικά παραδείγματα να πω, δεν το θέλετε να το σχολιάσω. Ξαφνικά γνωρίζεις τα τρίτα ξαδέρφια σου, τα τέταρτα, τα πέμπτα, τα έκτα. Το καλύτερο που μου έχει τύχει σε καμαρίνες συναδέλφου δικού σου είναι, έρχεται μία και λέει,
Αχ, τάδε. Εμείς που είμαστε συγγενείς και ψάχνω άνθρωπος να μπει στο γενεολογικό δέντρο που υπάρχει και δεν υπάρχει πουθενά συγγένεια. Ή το επίσης το άλλο ξύμερο που συμβαίνει, να έρχονται κάποιοι να λένε, ξέρεις εσύ, είσαι παιδί μου. Έχει τύχει σε καλλιτέχνη αυτό. Να πάει κάποιος και να του πει, ξέρεις εσύ, είσαι παιδί μου, δεν είσαι αυτήν. Σοκ. Ναι, και παθαίνει σοκ. Δεν είμαστε καλά. Ημαγείρονται αυτά. Ο Ρουβάς έχει υποστεί μια τέτοια ταλαιπωρία, έτσι δεν παλιότερα. Είναι. Παλιότερα. Παιδιά, εδώ εγώ την έχω υποστεί. Και εσύ. Και δεν είμαι και τίποτα, γι' αυτό το είπα. Ορμόμενος από το δικό μου. Κάποιος, κάποια κυρία, είπε, ναι. Και σου είπε, είσαι παιδί μου. Ναι, παιδιά. Το ξέρει και η μαμά μου, το ήξερε και ο συγχωρεμένος Ρουβάς μου. Δουλεύω στην Ωμέγα τηλεόραση και έρχεται ένα παιδί και επικαλούμε και το όνομα Ζαγόρας και με φωνάζει που κάνει αθλητικά, αθλητικό συντάξει και μου λέει, έλα συζητάει μια κυρία. Ήρθε η μαμά σου. Ήρθε η μαμά. Συζητάει μια κυρία και κατεβαίνω, εν τω μεταξύ όμως τι γινόταν τότε. Είμαι που είμαι λαχρινός, εγώ είμαι λαψούλης και αυτή ήταν αυτό το χρώμα, αλλά εγώ στη τηλεόραση δεν φορούσα φακούς γαλάζιους και αυτή είχε γαλάζιους φακούς. Το είχε γαλάζια μάτια είχε συγκεκριμένη. Είχε χάσει το παιδί της, το είχε δώσει, δεν ξέρω τι είχε γίνει σε αυτή την ιστορία και μου λέει στο παιδί μου. Και λέω πότε είναι γεννημένο το παιδί και μου λέει το 90, το 90 λέω αποκλείεται. Τελείως αστείο. Το 90 είναι άλλο γεννημένο, εγώ αποκλείεται. Ενώ θα σου λέγε την παραμηνία που έχεις γεννηθεί, τι θα έλεγε. Αλλά εγώ δεν είναι πολύ κακή. Το 90 να είμαι γεννημένο, εγώ αποκλείεται. Είπαμε να κρύψουμε χρόνια, αλλά το 90 δεν γίνεται. Όσο και να το κρύψω δεν πάει πιο κάτω. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πολύ διάθεση.